αξιότιμους βουλευτές της περιοχής μας, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συνδημότες και εκπρόσωποι φορέων, καλησπέρα και από μένα. Και θα σας κουράσω. Δύο πράγματα θέλω να επισημάνω, γιατί οι προηγούμενοι βουλευτές είπαν αρκετά και σημαντικά πράγματα, με τα οποία και εμείς ως Αγανών Ελπίδα συμφωνούμε, όσον αφορά την αξιοποίηση του κτήματος του Ανδροίου. Θέλω μόνο να παρατηρήσω δύο πράγματα. Καταρχήν, με ενδιαφέρον άκουσα τον κύριο Ζαρίφη, τον προϊστάμενο του τμήματος του Δασαρχείου, όπου ανέφερε ότι πριν εκδοθεί αυτή η οικία, δεν ενημερώθηκε η υπηρεσία και δεν ερωτήθηκε, ενώ διαχειρίζεται ένα μεγάλο όγκο του τμήματος του Ανδροίου. Επίσης, με προσοχή άκουσα τον πρόεδρο της Ιλιάς, τον κύριο Φυτά, ο οποίος έχει κάνει αρκετά πολύ καλή δουλειά, μπορώ να πω, και τα μέλη του ΔΣ, όπως και των άλλων φορέων που συμπογράφουν το έγγραφο το οποίο μας κατέβησε. Με προσοχή άκουσα τον κύριο Φυτά, ο οποίος είπε ότι τέθηκε σε διαβούλευση το θέμα ηλεκτρονικά από το ΙΒΚΑ τέλος Μαΐου, και ουσιαστικά ήταν μέχρι την περασμένη Πέμπτη, αν κατάλαβα καλά, να ολοκληρωθεί η διαβούλευση και πήρε μια παράτηση άλλη μια εβδομάδα, τελειώνει την Κυριακή. Θεωρώ ότι το θέμα είναι πολύ σημαντικό και θα συμφωνήσω με τον κύριο Τρόπο και τον κύριο Τρόπο ότι δεν μπορεί τέτοια σημαντικά θέματα που αφορούν το ιστορικό κλίμα του Ανδροίου να τίθονται σε διαβούλευση ηλεκτρονικά μόνο χωρίς να δούνται οι επίσημοι φορείς, οι όμορφοι δήμοι του κλίματος, χωρίς να δούνται οι υπηρεσίες, χωρίς να δούνται άνθρωποι που έχουν σχέση με το κλίμα ή είχαν σχέση με το κλίμα. Τέτοια θέματα λοιπόν σημαντικά δεν μπορούν να δίνουν σε ηλεκτρονική διαβούλευση, η οποία είναι η διάρκεια σχετικών ημερών. Θα ήθελα να παρατηρήσω ότι η οικία αναφέρεται μόνο στο σχεδιασμό των χρήσεων, χωρίς να αγγίζει θέματα όπως είναι το πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο από δημόσια ή ιδιωτικά κεφάλαια και ποιες φορές θα αναλάβει την υλοποίησή τους. Είναι κάτι σημαντικό, το οποίο εμάς μας ενδιαφέρει. Έκανα μια μικρή έρευνα στο διαδίκτυο και είδα ότι ένας μικρός προϋπολογισμός αυτής της κατασκευής που περιγράφει οικία είναι της τάξης των κάποιων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι πώς θα γίνεται η συντήρηση και η χρησιμότητα, για να χρησιμοποιούμε τη χρησιμότητα αυτού του Μητροπολιτικού Πάρκου, όπως αναφέρεται. Είναι θέματα πολύ σημαντικά, τα οποία δεν μπορούν να περιγραφούν σαφώς σε μια οικία και δεν μπορούν ηλεκτρονικά, με ηλεκτρονική διαβούλευση, να τεθούν και να λυθούν. Άρα λοιπόν θα συμφωνήσω με τον κύριο Τούρο, ο οποίος πριν από λίγο είπε ότι θα πρέπει να γίνει άμεση συνάντηση με τον Υπουργό. Το θέμα, κύριε Δήμαρχε, είναι κάτι που αφορά το Δήμο μας. Σαφώς και το κτήμα αυτό άνοιγε στους προγόνους μας. Τα κτήματα αυτά άνοιγαν στους προγόνους μας. Είναι ένα κτήμα το οποίο αδίκως δεν ανήκει διοικητικά στα όρια του Δήμου Αχαρνών. Και θα πρέπει λοιπόν εμείς, σαν βασικός Δήμος, πρέπει να βάλουμε ουσιαστικά σαν πρώτη προτεραιότητα το θέμα αυτό, στην παρούσα φάση και σε συμφωνία με τους άλλους όμορφους Δήμους να προσπαθήσουμε να να δώσει μια άμεση και σωστή, λογική, βιώσιμη λύση, η οποία όμως δεν θα φύγει τα συμφέροντα του Δήμου μας ή των όμορφων Δήμων που έχουν σχέση με το κτήμα αυτό. Θέλω να παρατηρήσω ότι, όπως αναφέρθηκε και από τους προηγούμενους ομιλητές, ότι είναι λάθος για μας και για μας πάνω η μετονομασία σε Μητροπολιτικό Πάρκο. Μητροπολιτικό Πάρκο, όπως αναφέρθηκε και πριν, μπορεί να φτιαχτεί οπουδήποτε στην Ελλάδα. Εδώ μιλάμε για το βασιλικό, πρώην βασιλικό κτήμα του Ανδροίου, το οποίο είναι ένα κτήμα στο οποίο έχουν διαδραματιστεί, στο κτήμα αυτό διαδραματιστεί κύρια γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα αυτό, συμφωνώ και εγώ, το ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τρούς, δεν μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα αυτό και ο κ. Σουτάς φυσικά, ώστε γιατί αυτό αλλοιώνει την ιστορική μας τιμή. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι το κράτος, η αρμόδια πολιτεία, θα πρέπει να εξασφαλίσει πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε ολοκλήρωση και προσπάθεια υλοποίηση αυτού του σχεδίου, θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι δεν θα προχωρήσει σε κρίσεις που αφενός αλλοιώνουν την ιστορική διάσταση του χώρου και αυτό είναι το δασικό του χαρακτήρα. Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχει δωρεάν, όπως και το αναφέρει, βέβαια πρέπει να εξασφαλίσουμε αυτό, θα υπάρχει δωρεάν προσβασιμότητα προς όλους τους χώρους του κτήματος από όλους τους πολίτες. Κάτι άλλο σημαντικό, το οποίο, όπως ξανά το πάθηκε κάποιος, αλλά νομίζω ότι μας ενδιαφέρει, είναι σημαντικό
την αξιοποίηση, την οποία σαφώς και συμφωνούμε και θέλουμε, είναι το μέλημα του κράτους να είναι, αν χωρίς την αξιοποίηση, να διαθέσει εργασία στο φάρμα προσωπικό υπαλλήλου που θα συντηρούν, που θα χρησιμοποιούν εκεί στο κτήμα αυτό, να έχουν να εξασφαλίσουν με κάποιο τρόπο να υπάρξει πρώτη προτεραιότητα από τους όμορους Δήμους. Και σαφώς ένα σημαντικό μερίδιο ανέργων να χρησιμοποιηθούν άλλοι από το Δήμο Αγανών. Τέλος θέλω να πω ότι έχουμε ακούσει πολλές ιστορίες στο παρελθόν από τους παππούδες μας για το βασιλικό κτήμα του Αντωνίου. Είναι κάτι το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Μελίδι, με τις Αχανές. Χαρακτηριστικά θυμάμαι παππούς που μου έλεγε ότι ο βασιλιάς πέρναγε για να πάει στο κτήμα του Αντωνίου το κέντρο των Αχανών και πολλές φορές τα μάταγε στην κεντρική πλατεία που ήταν εκεί τα καφενεία και κατέβαινε να πιει καφέ με τους δημότες και δημότες τότε του Δήμου μας. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν μπορούμε να αποποιηθούμε την ιστορία και πρέπει αυτή την ιστορία να τη χρησιμοποιήσουμε, να την αναδείξουμε και να μπορέσουμε να αποφευθούμε από αυτήν. Ήταν, επαναλαμβάνω για μια φορά, ήταν πολύ ωραία τοποθέτηση του κ. Φυτά, και πρέπει να βρούμε μια λύση για να μην σας κουράσω άλλο, ώστε και να κάνουμε ένα αίσθημα από το Υπουργείο. Δεν συμφωνώ όμως ηλεκτρονικά. Καλό είναι αυτό που πρέπει ο κ. Φυτά να πούμε ο καθένα ηλεκτρονικά να γράφει το συμφωνικό του. Νομίζω ότι πρέπει να έχει ανάγκη να δείξει το συμφωνικό. Ωραία. Θέλω να μιλήσει εσύ ως για το μεγέθυνο, δεν μπορεί το μεγέθυνο, όπως είπε ο Χριστός, πει να αντιληφθεί για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πολύ, να σας κάνω. Ευχαριστώ, κύριε Βετό, κύριε Μεωρέας, κύριε Βετό. Καλησπέρα σας για από μένα.